Θα εξετάσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε δηλαδή για τον ήλιο. Να χαμογελάσουμε για τον ήλιο. Αλλά πώς για τον ήλιο. Όχι όπως συνηθίσαμε να βλέπουμε, να αισθανόμαστε, να έχουμε τη σχέση που νομίζουμε με τον ήλιο ο καθένας. Με έναν άλλο τρόπο θα δούμε τον ήλιο. Θυμόσαστε ότι όταν μιλήσαμε για τη διατροφή, είχαμε αναφερθεί στον ήλιο και στη σχέση που υπάρχει μεταξύ του ήλιου και της τροφής που λαμβάνουμε. Ε? Θα θυμόσαστε, λέγαμε, γιατί τρώμε. Και είχαμε αναφέρει ότι τρώμε για να μπορέσουμε από την τροφή να βγάλουμε τη δύναμη που είναι συγκεντρωμένη μέσα σε αυτή. Αυτός είναι ο λόγος που τρώμε. Και από πού προέρχεται αυτή η δύναμη? Από τίποτα άλλο παρά μονάχα από τον ήλιο, αν θυμόσαστε. Ο ήλιος λοιπόν είναι αυτός που συσσωρεύει, που συμπιέζει μέσα στα φρούτα και στα λαχανικά που τρώμε ενέργειες. Είναι κάτι που το προσπερνάμε και καλό είναι να γυρίζουμε και να βλέπουμε αυτό το τόσο μικρό που όμως έχει ένα στίγμα και μία ιδιαίτερη σημασία. Στέλνει λοιπόν ο ήλιος τις ενέργειές του πάνω στη γη και όλη η βλάστηση, όλα τα φυτά απορροφούν αυτές τις ενέργειες, τις συγκρατούν και τις συμπιέζουν μέσα τους. Πώς, τις συμπυκνώνουν δηλαδή. Τις λαμβάνουν, είχαμε πει, με μια εθερική μορφή. Και κατόπιν τις συμπυκνώνουν σε ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό, σε έναν εξαιρετικά μικρό όγκο. Τα ζώα τώρα και οι άνθρωποι, θυμόσαστε, είχαμε πει, την εντελώς αντίστροφη δραστηριότητα, τρώγοντας. Γιατί η διατροφή είναι η διάλυση της ύλης. Πρέπει να τη διαλύσουμε για να βρούμε αυτό το εθέριο στοιχείο που υπάρχει σε εκείνη και που έχει βάλει αυτή τη δύναμη ο ίδιος ο ήλιος, όπως είπαμε. Ο ήλιος λοιπόν εισάγει τη δύναμή του σε ολόκληρη τη φύση. Διαχέει αυτή τη δύναμη που είναι ενέργειες σε μεγάλες ποσότητες παντού και τα όντα συλλαμβάνουν αυτή τη δύναμη και την απορροφούν. Αυτή τη δύναμη δεν τη συλλαμβάνουν μόνο τα έμβια όντα, μόνο δηλαδή οι οργανικές, τα οργανικά μέρη της φύσης, αλλά ακόμη και τα ανόργανα. Γι' αυτό μας έχουν πει ότι οι βράχοι, οι πέτρες ακόμη, συγκεντρώνουν πάρα πολύ όταν θα βλέπει ο ήλιος για αρκετές ώρες ένα βράχο, συγκεντρώνει αυτή τη δύναμη, την ενέργεια. Και μας λέγουν ότι αν βρεθούμε στην εξοχή όταν είναι ηλιόλουστες ημέρες, θα είναι πάρα πολύ καλό να επιλέξουμε μια επίπεδη πέτρα, ας πούμε, ένα βράχο επίπεδο, ο οποίος για πολλές ώρες έχει εκτινοβοληθεί από τον ήλιο, να ξαπλώσουμε εκεί και αυτό, μας λέγουν, αποδεδειγμένα αποτελεί μία πάρα πολύ ισχυρή θεραπευτική μέθοδο. Φαντάσου τους στα μετέωρα, τους μοναχούς. Μοναχούς, ναι, βέβαια. Βέβαια. Πάνω στα βράχια. Τι καλά το σκέφτηκες αυτό. Βέβαια. Ναι, ναι. Λειτουργεί αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν η ενέργεια που διαχύνεται με αυτόν τον τρόπο και τη λαμβάνουμε με την τροφή, θα έχουμε ακούσει ότι υπάρχει και στον αέρα. Τη λαμβάνουμε λοιπόν και από τον αέρα που αναπνέουμε. Πώς? Υπό τη μορφή που οι Ινδοί ονομάζουν πράνα. Τον όρο τον έχουμε ακούσει, τον ξέρουμε. Μας λένε λοιπόν ότι η καλύτερη ώρα για να συγκεντρώσουμε το πράνα
Είναι ακριβώς τις στιγμές πριν ανατείλει ο ήλιος. Την αυγή δηλαδή. Τότε λαμβάνουμε μια πολύ ισχυρή δόση. Έχει μια δύναμη πολύ περισσότερη το πράνα εκείνη τη στιγμή και είναι και πιο εθέριο. Παίρνουμε λοιπόν το εθέριο κομμάτι του πράνα τότε. Και θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε γιατί εκείνη την ώρα πιο πολύ. Γιατί το πράνα είναι συνεχώς, έτσι, και όταν και μετά. Καταρχάς να πω ότι μας έχει υποθεί ότι η πιο μικρότερη ποσότητα του πράνα είναι τη νύχτα. Σαν ποσότητα λέω, είναι τη νύχτα. Εκείνες τις ώρες λοιπόν της αυγής, λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, έχει αυτή την καθαρότητα το πράνα, γι' αυτό λέμε ότι παίρνουμε το πιο εθέριο στοιχείο, για ένα λόγο, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός, θα μας φανεί. Επειδή ο κόσμος ακόμη δεν έχει αρχίσει να κινείται, δηλαδή το νοητικό, τότε ξυπνούν, οι περισσότεροι ακόμη βρίσκονται στον ύπνο και έχει τελειώνει η διαδικασία του ύπνου, που είναι σχολεία, που είναι δουλειά άλλου είδους, ανώτερη από πάνω, και πάμε να βγούμε στην ημέρα, να ξυπνήσουμε. Σε αυτό το κενό που υπάρχει, δεν έχει αρχίσει ακόμη το νοητικό των ανθρώπων να λειτουργεί πάρα πολύ. Δηλαδή με τις ασχολίες, τις εντάσεις μας, τις έγνοιες που έχουμε, δεν έχει αρχίσει η κουτάλα να ανακατεύει, δηλαδή τη σούπα της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Και υπάρχει μια καθαρότητα. Και γι' αυτό μάλιστα λένε ότι εκείνοι που συλλέγουν πεμπτουσίες, που φτιάχνουν, πώς τα λένε αυτά, εθέρια, έλαια και τέτοια, μιλούν για ακριβώς εκείνη την ώρα. Και μάλιστα λέγεται ότι η πρώτη ακτίνα που θα ανατείλει είναι τότε που θα συλλέξουν τα εθέρια έλαια. Περιμένουν την πρώτη ακτίνα. Νωρίς το πρωί. Ναι, νωρίς το πρωί. Ναι. Σημαίνει αυτό ότι συστήνεται να είμαστε ξύπνοι και συνειδητά να κάνουμε πρόσληψη του πράνα. Ναι. Αυτό σημαίνει. Ναι. Να κάνουμε συνειδητά πρόσληψη του πράνα. Και θα το δούμε. Να είμαστε ξύπνοι. Ναι, συνειδητοί. Θα το δούμε και παρακάτω που θα το αναλύσουμε και για ποιο λόγο. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε να θαυμάσουμε, συνήθως έτσι λέμε, την ανατολή του ήλιου, τι κάνουμε. Αν το έχετε κάνει που θα το έχετε κάνει, θα έχετε βρεθεί στη διάρκεια της ζωής σας την ώρα που πάει να ανατείλει και πόσο μάλλον και λίγο πριν την αυγή. Είναι πάρα πολύ δυνατές αυτές οι στιγμές και το νιώθουν, είναι μαγικές θα έλεγα, γιατί υπάρχει μια έκσταση. Και σχεδόν ασυνείδητα νιώθει ο κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί εκεί ότι έχει την ανάγκη να απορροφήσει στην κυριολεξία μέχρι το μεδούλι του όλο αυτό που υπάρχει στη φύση. Γιατί ακριβώς οι ενέργειες εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατές. Εξαιρετικά δυνατές. Ναι. Τώρα μου δίνεται μια εξήγηση της υπερβολικής μου ευχαρίστησης και πως φούσκωνα από ενέργεια όταν πήγαινα πριν τη δουλειά στο μπάνιο. Ναι. και σας έλεγα ότι πριν ανατείλει ο ήλιος εκείνα τα εκπληκτικά χρώματα του ουρανού, δεν το είχα συνδέσει με το πράνα. Ήταν έτσι. Σε όλους διηγόμουν τι φοβερή εμπειρία ήταν και πώς γέμιζα από όλο αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω και η στιγμή που μπορεί να το δεχτείς, δεν είναι. Ο οργανισμός είναι η αντίστοιχη στιγμή που μπορεί να πάρει όλο αυτό. Ναι. Και μετά κάτι άλλο. Και μετά πόσο μάλλον να είσαι στη θάλασσα. Να είσαι και στη θάλασσα, όπως λέει η Ρέα, και να το κάνεις συνειδητά. Να ξέρεις τι ή συμβαίνει. Να είσαι στο σπίτι σου και να κάνεις διαλογισμό εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ναι. Να προσθέσω αυτό που λέει η Ρέα, ότι το μπάνιο στη θάλασσα είναι και καθαριστικό τη άφρα. Ναι. Οπότε πώς επιτείνεται η επίδραση του ιδίου φαινομένου. Ναι. Επιτείνεται. Ναι.
Ναι, έλεγα απίστευτη εμπειρία. Τι εκπληκτικό. Και ήθελα να προσθέσω ότι έχω εγώ εμπειρία από ανθρώπους που δεν είναι εκλεπτισμένοι στα ενεργειακά θέματα, κοντινούς μου ανθρώπους, που τους έχω ακούσει να λένε, θα σηκωθώ το πρωί να δω την Ανατολή και εγώ ρώτησα, λίγο πολύ πέταξα δόλωμα, γιατί δεν είναι πολύ ωραία εκεί. Εκεί. Αλλά σηκώνεται στις, παράδειγμα, 6 το πρωί για να κάτσει, να πιει καφέ και να αναντεύει 10 λεπτά, μισή ώρα πριν σηκωθεί ο ήλιος και 5-10 λεπτά μετά και μετά να κάνει ό,τι άλλες. Μόνο αυτό και δεν ξανά. Λοιπόν, στην παλιά μου τη δουλειά, το χειμώνα, έβλεπα στην ταράτσα ενός απέναντι σπιτιού μία γιαγιά η οποία πρέπει να τη φέρνανε στην Αθήνα τα παιδιά της για να βγάλει το χειμώνα. Την έβλεπα λοιπόν όλο το χειμώνα τις καλές μέρες να ανεβαίνει πάνω στην ταράτσα πριν την ανατολή του ήλιου. Εμείς πιάνουμε 7.30 δουλειά εκεί με τις 8, να γυρνάει στην ανατολή και να κάνει μετάνοιση και να προσεύχεται αυτή η καταπληκτική γιαγιούλα. Έτσι. Άρα υπάρχει και στην παράδοσή μας αυτή η λατρεία του ήλιου. Γιατί καταλαβαίνουν τη δύναμή του, έτσι. Είναι αυτός που μας δίνει ζωή. Το λέμε, ο ήλιος μας ζωογονεί, δεν λέμε. Βρίσκεται μέσα στις φράσεις μας. Και έστω και συνείδητα που βρισκόμαστε οι περισσότεροι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που απορροφούμε είναι δύναμη. Που εμείς την εκλαμβάνουμε ως ομορφιά. Αλλά είναι δύναμη. Και θα πω, θυμήθηκα έτσι που δούλευα με το θέμα, έναν θείο μου, όπου πήγαινα καλοκαίρια συνήθως εκεί στη γιαγιά μου και μου έλεγε, ήμουνα 11 χρονών, εκεί 12. Εκείνος σηκωνόταν πάντα 5 η ώρα το πρωί. Πάντα λοιπόν υποδέχονταν την αυγή και υποδέχονταν την ανατολή του ήλιου. Μου έλεγε, χάνεις. Μία φορά μόνο θέλω να σηκωθείς. Μπορείς να μου το υποσχεθείς αυτό. Πέρασαν καλοκαίρια, όλο υπόσχεση ήμουνα και κοιμόμουν. Και κάποια στιγμή του είχα υποσχεθεί την προηγούμενη το βράδυ και μου είπε, αν δεν σηκωθείς, εγώ θα σε αναγκάσω. Και όντως έτσι έγινε, δεν σηκώθηκα, με ανάγκασε γιατί μου ρίξε νερό. Σηκώθηκα λοιπόν. Και δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ακριβώς αυτό που πήρα. Αυτό που λέμε τώρα. Αυτή τη δύναμη που την αντιλαμβανόμουν ως παιδί, ότι ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν το όμορφο, αχ τι ωραίος ο ουρανός, μα ήταν σαν ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, αλλά θετικά εννοώ ηλεκτρισμένη. Ρουφούσα με όλα μου τα κύτταρα, με όλο μου το είναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν μία μέρα βέβαια, δεν συνέχισα γιατί αν μου άρεσε ο ύπνος. Αλλά αυτό έμεινε πραγματικά, καταγράφηκε μέσα μου. Ο ήλιος λοιπόν έχει μια έλξη προς εμάς, μας μαγνητίζει όταν θα βρεθούμε στην Ανατολή και το βλέπουμε ότι όταν άνθρωποι που σηκώνονται καθημερινά γιατί έχουν τη δουλειά τους και πρέπει να σηκωθούν πολύ πρωί και συνηθίζουν να βρεθούν στην Ανατολή είτε από το σπίτι τους, στο μπαλκόνι τους ή οπουδήποτε, επειδή αναγκάζονται να διακόψουν αυτή τη στιγμή της Ανατολής, κάποια στιγμή να φύγουν δηλαδή, αισθάνονται όλοι μια θλίψη. Και μια στέρηση. Είναι ακριβώς γιατί στερούνται όλο αυτό που θα μπορούσαν να απορροφήσουν πλήρως και συνειδητά. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η σημασία του ήλιου. Η πραγματική όμως σημασία του ήλιου. Όχι όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να δίνουμε σε αυτό που βρίσκεται σαν πολύ εύκολο. Ξέρουμε ότι καλό, θεραπευτικός είναι ο ήλιος και δεν ξέρω τι. Να βρούμε την πραγματική, δηλαδή την ουσιαστική αξία που έχει στη ζωή μας. Και η επιστήμη ξέρουμε βέβαια ότι έχει ασχοληθεί και όλο και περισσότερο ασχολείται, συνεχίζει με τον ήλιο, με την ηλιακή ενέργεια. Αλλά ως προς το τεχνικό όμως, την τεχνική πλευρά. Δηλαδή οι άνθρωποι πράγματι έχουν εφαρμόσει και στη βιομηχανία και στο εμπόριο την ενέργεια του ήλιου, ξέρουμε με ποιους τρόπους, αλλά στο πνευματικό επίπεδο είμαστε ακόμη πίσω. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε ως προς το πνεύμα.
Αυτό ακριβώς, με αυτό το πνευματικό μέρος θέλω να ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό του ήλιου. Να δούμε δηλαδή τι αντιπροσωπεύει ο ήλιος και οι ακτίνες του, θα δούμε. Να δούμε πώς ο άνθρωπος μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά γνωρίζοντας τον ήλιο. Γνωρίζοντας. Και να ασχοληθούμε με την πρακτική του ήλιου. Και όταν λέω πρακτική, εννοώ να δούμε πώς να τον κοιτάζουμε. Ακόμη και πώς να τον θαυμάζουμε. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα τον θαυμάζουμε σε ένα εξωτερικό επίπεδο. Επιδερμικά τον θαυμάζουμε. Δεν εντρυφούμε. Δεν βλέπουμε τον πνευματικό ήλιο, την άλλη διάσταση που έχει. Σαν αρχέτυπο. Να τον δούμε και σαν αρχέτυπο. Σαν αρχέτυπο. Ναι. Έτσι λοιπόν να μπορούμε να δούμε πώς θα τον θαυμάζουμε, πώς θα μπαίνουμε μέσα του, να δούμε το κέντρο του. Να δούμε το κέντρο του ήλιου. Και να ταυτιστούμε με αυτό που αντιπροσωπεύει. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αναζήτηση του κέντρου. Του ήλιου. Του κέντρου. Ποιου κέντρου. Ξέρουμε πως ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Το γνωρίζουμε αυτό. Και ότι οι πλανήτες κινούνται, περιστρέφονται γύρω από αυτόν σε μια κίνηση αρμονική. Υπάρχει μια αρμονία σε όλο αυτό. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να μεταθέσουμε αυτό που συμβαίνει με τους πλανήτες και με την κίνησή τους γύρω από τον ήλιο στα κύτταρά μας. Προσέξτε το. Μεταθέτουμε αυτή την κίνηση και σκεφτόμαστε τα κύτταρά μας, τον οργανισμό μας. Αλλά για να γίνει αυτή η αρμονική κίνηση των κυττάρων μας, πρέπει να βρούμε κι εμείς ένα κέντρο. Πώς αλλιώς, γύρω από τι θα περιστραφούν τα κυττάρά μας. Από ένα κέντρο μέσα μας. Ποιο είναι αυτό? Ο πνευματικός μας πυνθήρας. Θα μπορούμε να το ονομάσουμε ο ανώτερος εαυτός μας. Θα μπορούμε να το ονομάσουμε η ψυχή μας. Θα μπορούμε να το ονομάσουμε το πνεύμα μας, άρα τον ήλιο μέσα μας, τον Θεό μέσα μας. Βλέπετε πώς πηγαίνει η σειρά. Βλέπετε με ποιο τρόπο μπορούμε να δούμε τον ήλιο τώρα. Είναι άλλος τρόπος θέασης. Όταν αυτό θα το πετύχουμε, να βρούμε το κέντρο δηλαδή μέσα μας, το ανώτερο, τότε τι θα συμβεί, ότι όλα τα μόρια της ύπαρξής μας θα μπορούν να κινηθούν και να εναρμονιστούν με ολόκληρο το σύμπαν. Στο σύμπαν υπάρχει μια αρμονία. Το ίδιο καλούμαστε να καταφέρουμε και εμείς, ως κύτταρα, ως μονάδες που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σύμπαν. Δηλαδή, να εναρμονιστούμε με το ρυθμό της ζωής, της παγκόσμιας ζωής. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε τον ήλιο με τη θέλησή μας, καταρχάς, όσο τον πλησιάζουμε με την καρδιά μας, με τη σκέψη μας, με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας, τότε πλησιάζουμε τον ίδιο το Θεό. Βλέπετε γιατί... Εκπληκτικό. Το Θεό πλησιάζουμε. Να κάνω μια παρένθεση, ναι. Γιατί δεν μπορώ. Συγχωρέστε με. Στην επιστήμη των συμβόλων διάβαζα ότι ο ήλιος
συμβολίζεται με ένα μικρό κύκλο και με μία κουκίδα στη μέση. Mm-hmm. Και στην αστρολογία, ναι, έτσι θα βρίσκουμε σαν σύμβολο. Συλλογιστείτε, διαλογιστείτε πάνω στο. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Τι ωραία. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Είναι ακριβώς. Και γιατί, γιατί στο φυσικό επίπεδο ο ήλιος, σκεφτείτε το, αποτελεί το σύμβολο της ίδιας της θεότητας. Δεν έχουμε κάτι άλλο που να μπορεί να είναι προσεγγίσιμο προς εμάς, να είναι κοντά μας και να συμβολίζει τη θεότητα. Βρίσκουμε διάφορα ονόματα που λέμε για τη θεότητα. Σκεφτείτε, λέμε η πρώτη αιτία, λέμε παγκόσμιο νου, τη θεότητα, κοσμική νοημοσύνη, δεν τη λέμε, παντοδύναμο Θεό, δημιουργό του ουρανού και της γης, μπράβο. Όλα αυτά όμως, αυτές τις ανώτερες ιδέες, δηλαδή τα σύμβολα, μπορούμε να τα συνοψίσουμε σε αυτή την εικόνα του ήλιου. Γιατί? Γιατί είναι τόσο υψηλές ιδέες, αλλά δεν είναι προσεγγίσιμες, μας ξεπερνούν. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι απτό. Συνέστηση της έννοιας του. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι κάτι που να είναι χειροπιαστό, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν ο ήλιος είναι ο σύνδεσμος. Είναι η πύλη, είναι μια πόρτα η οποία χάρη σε αυτήν, είναι σαν ένα διάμεσο θα έλεγα, χάρη σε αυτήν μπορούμε να προσεγγίσουμε και να ενωθούμε με το Θεό. Άρα η στάση μας απέναντι σε αυτό που μας ζωογονεί και το ξέρουμε πρέπει να είναι διαφορετική πλέον. Έτσι, λοιπόν, όταν αντικρίζουμε τον ήλιο και ειδικά το πρωί που είπαμε για ποιο λόγο και τον θαυμάζουμε εκείνη την ώρα, το κεντρικό του σημείο πρέπει να θαυμάσουμε. Να θαυμάσουμε δηλαδή το πνεύμα, το πνευματικό ήλιο που λέμε. Αυτό θαυμάζουμε. Να θαυμάσουμε το μάτι του Θεού. Στην ουσία, ο παντεπόπτης οφθαλμός, δεν λέμε. Αυτό να θαυμάσουμε. Τον παντεπόπτη οφθαλμό. Πρέπει λοιπόν να τον κοιτάζουμε με την επιθυμία να πλησιάσουμε το κέντρο. Αυτό πρέπει να έχουμε σαν βασική μας ανάγκη και σκέψη, να πλησιάσουμε το κέντρο. Ποιο κέντρο? Το κέντρο που είναι ο ίδιος, το κέντρο του ηλιακού συστήματος, αλλά συγχρόνως και το κέντρο μέσα μας. Γιατί αυτόματα εκείνη τη στιγμή η συνείδησή μας πλησιάζει το δικό μας κέντρο, δηλαδή το πνεύμα μας. Όσο τον κοιτάζουμε και στο φυσικό επίπεδο, αλλά και σε έναν οραματισμό, στο διαλογισμό μας. Οι διαλογισμοί που κάνουμε είναι ακριβώς για να βρούμε το κέντρο μας. Και γι' αυτό, ουσιαστικά. Και την ημέρα που θα αποφασίσουν οι άνθρωποι να βλέπουν με αυτό τον τρόπο τον ήλιο, τότε θα δουν, μας λένε, να κυκλοφορούν κύματα ανάμεσα σε εκείνον και σε εμάς, τα οποία έχουν μέσα χρώματα, σχήματα, μια βαθύτερη γνώση, δηλαδή ανοίγεται ένας άλλος κόσμος. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να συλλάβουμε τα αιθέρια στοιχεία που βρίσκονται στον ήλιο. Πώς μπορούμε να τα συλλέξουμε αυτά. Κατά μία θεωρία,
ο ήλιος είναι ο πατέρας των πάντων. Από εκεί λένε πως πηγάζει, έχει βγει η γη και οι πλανήτες, έχουν γεννηθεί δηλαδή από εκείνον. Έτσι λοιπόν τα στοιχεία που βρίσκονται στη γη είναι όμοια με αυτά που υπάρχουν στον ήλιο. Αλλά όμως με μια άλλη μορφή, είναι πιο συμπυκνωμένα δηλαδή, μια στέρεη μορφή αυτά που είναι εδώ. Δηλαδή τα μέταλλα, οι πέτρες, οι πολύτιμες, τα φυτά, τα αέρια που υπάρχουν, η ύλη, η πιο εθέρια αλλά και η πιο συμπυκνωμένη, η πιο πυκνή ύλη που βρίσκεται παντού, βρίσκεται μέσα στο νερό, βρίσκεται στη γη, βρίσκεται στον αέρα, βρίσκεται στο εθερικό επίπεδο, έτσι. Βγήκαν όλα αυτά από τον ήλιο και μάλιστα μας λέγουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα, που έχουν σαν βάση τους ορυκτά ή φυτικά στοιχεία, ουσίες, και αυτά προέρχονται από τον ήλιο, στην πρωτογενή τους μορφή δηλαδή, όταν θα κατασκευαστούν. Οι πεμπτουσίες όλες που οι χημικοί πέτυχαν να εξάγουν, και αυτές έχουν την πηγή τους στον ήλιο. Επομένως, τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτή τη θεωρία που την παίρνουμε έτσι? Βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όταν κάποιος συγκεντρώνεται στον ήλιο, μπορεί να κάνει δικά του αυτά τα πρωτογενή στοιχεία που υπάρχουν σε εκείνον, στην εθέρειά του, στην πιο λεπτοφυή και αγνή μορφή. Τα κάνει δικά του για να μπορέσει να ισορροπήσει και να έχει καλή υγεία. Να ο λόγος που πρέπει να εστιαστούμε διαφορετικά στον ήλιο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία βρίσκονται, όπως είχαμε ξαναπεί, μέσα στο πράνα. Τι είναι το πράνα? Είναι μια ζωντανή δύναμη. Είναι μια ζωτικότητα η οποία κατεβαίνει από εκεί και εμείς την αναπνέουμε με τον αέρα και την απορροφούμε με όλα μας τα κύτταρα του οργανισμού μας. Μπορούμε να συγκρίνουμε το πράνα σαν το νερό που κυλάει από τα βουνά, το ποτάμι που από την πηγή από ψηλά κατεβαίνει και διασχίζει μετά και τις πεδιάδες και οτιδήποτε. Αυτό το νερό περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά στοιχεία. Τρέφει λοιπόν τους οργανισμούς που βρίσκονται μέσα στο ποτάμι, τα ψάρια για παράδειγμα. Ναι, αλλά τρέφει και τους ανθρώπους και τα ζώα που είναι στις όχθες όμως του ποταμού. Δεν είναι έτσι? Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το πράνα. Να το φανταστούμε σαν ένα ποταμό που κυλάει από εκεί ψηλά από τον ήλιο μέχρι κάτω σε εμάς. Φτάνει μέχρι σε εμάς. Και εμείς πρέπει να απορροφήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, να τα συγκρατήσουμε. Και τι να κάνουμε? Τα συγκρατούμε και τα συμπιέζουμε μέσα μας. Θα δούμε γιατί. Αυτό συνειδητά το κάνουμε? Πρέπει να το κάνουμε συνειδητά για να έχει αποτελέσματα. Ασυνείδητα τα απορροφούμε ως ένα σημείο, αλλά όχι επαρκώς, όχι όπως πρέπει. Όλα τα όντα, τα έμβια απορροφούν το πράνα, όλα, όλα. Αλλά ασυνείδητα. Έτσι λοιπόν, το πράνα είναι αυτός ο ποταμός που έρχεται από εκεί ψηλά και εμείς πρέπει να μαζέψουμε αυτά τα στοιχεία, τα πολύτιμα, και τα μαζεύουμε με την αναπνοή μας, αλλά προσέξτε εδώ και με το διαλογισμό. Γιατί με το διαλογισμό? Γιατί φυσικά όταν δεν βρισκόμαστε στη φύση, δηλαδή να πάμε να βρεθούμε στον ήλιο όπως λέγαμε στην Ανατολή, που καλό είναι να το κάνουμε όποτε μπορούμε, ένας άλλος τρόπος πάρα πολύ βασικός
που μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, είναι διαλογιστικά. Ασφαλώς, διαλογισμός είναι και όταν βρισκόμαστε στη φύση και το να απορροφούμε εκείνη τη στιγμή, την αυγή. Διαλογιζόμαστε και τότε. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε οραματικά, να προσεγγίσουμε αυτό τον ήλιο, τον πνευματικό. Αυτό λοιπόν το ελιξίριο στην ουσία είναι που βρίσκεται παντού. Είναι στους ωκεανούς, βρίσκεται στη γη, σε όλα τα στοιχεία της φύσης. Παντού, παντού, παντού. Αλλά κυρίως, προπαντός, βρίσκεται στις ακτίνες του ήλιου. Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν πολύ βασικό λόγο να μην αφήνουμε τις ακτίνες του ήλιου να περνάνε δίπλα μας χωρίς να τις χρησιμοποιούμε. Να τις αφήνουμε δηλαδή να είναι αναποτελεσματικές. Πρέπει λοιπόν να τις συγκρατούμε τις ακτίνες, να τις συλλαμβάνουμε, συνειδητά δηλαδή, να τις συσσωρεύουμε, προσέξτε τα σκαλοπάτια, να τις συσσωρεύουμε και μετά να τις συμπιέζουμε μέσα μας. Συμπιέζουμε μέσα μας. Θα θυμηθούμε γιατί. Συμπνώνουμε. Συμπιέζουμε μέσα μας. Συμπιέζεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Άλλη συμπίκνωση, τώρα τη συμπιέζουμε μέσα μας. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η συμπίεση, ανοίγεται ένας δρόμος, τους ανοίγουμε δρόμο προς το πνεύμα μας. Και θα δούμε πώς. Αυτές οι ακτίνες γίνονται μια δύναμη, απίστευτη δύναμη μέσα μας, οι οποίες τι κάνουν, κινούν κάποια πολύ βασικά, ισχυρά κέντρα μέσα μας. Σας θυμίζει κάτι? Τι κάνουμε στο διαλογισμό? Καλούμε το χρυσό φως από τον ήλιο, τις ακτίνες, στο διαλογισμό. Συμπίεση κάνουμε. Έρχονται μέσα μας, τις συγκρατούμε, συμπιέζοντάς τις λοιπόν, γίνεται μια δουλειά, κινούνται κέντρα ισχυρά μέσα μας. Ενεργειακά κέντρα. Μικρότερα, μεγαλύτερα, και εκεί αρχίζουν μέσα οι διεργασίες και αυτή η κίνηση που γίνεται, οθούν την όλη κατάσταση προς το να ανοίξουμε πνευματικά. Αυτό γίνεται στο διαλογισμό. Θυμόσαστε που λέγαμε για την συμπίεση, για τον αέρα. Λέγαμε ότι όταν αναπνέουμε, δεν αφήνουμε τον αέρα να φύγει, να διαχυθεί, γιατί πάει χαμένος. Δεν συγκρατούμε τα πολύτιμα στοιχεία του. Για να μπορέσουμε, είχαμε πει, να κρατήσουμε τα στοιχεία του, πρέπει να αναπνέουμε βαθιά, να τον συγκρατούμε, έτσι ώστε αυτός συμπιέζεται την ώρα που συγκρατούμε. Δεν υπάρχει μια πίεση. Και είχαμε πει ότι τότε βρίσκει τρόπους για να ανοιχθεί σε άλλες διαστάσεις. Την παύση δηλαδή. Την παύση. Εκεί ακριβώς γίνεται η συμπίεση. Και τότε, χωρίς να μπορεί να διαφύγει, μας αφήνει εμάς ό,τι πολύτιμο έχει μέσα για να γίνουν καταστάσεις, πράγματα μέσα μας. Το ίδιο ακριβώς είναι και με τις ακτίνες του ήλιου. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόμαστε το πρωί, το χρησιμοποιούμε εδώ ως παράδειγμα, είναι γιατί ζητάμε, πρέπει να ζητάμε, να πάρουμε αυτό το ελιξίριο μέσα μας. Να ξέρουμε πως κάθε άτομο του πράνα, κάθε μικροσκοπικός, πώς να το πω, σφαίρα μικροσκοπική, σωματίδιο του πράνα, ναι, που αιωρείται, είναι γεμάτο από μια πνευματική ουσία. Γιατί τελικά, όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και απορροφάμε αυτά τα μόρια, αυτά τα μόρια μας καθαρίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι' αυτό και τα έχουμε ανάγκη και πρέπει. Μας δυναμώνουν και μας αναζωογονούν. Είναι στοιχείο κέριο της όλης διαδικασίας. Το πράνα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι μια άειλη τροφή. Μια ουράνια τροφή. Μια ουράνια.
Μια αμβροσία που λέγανε. Ή το μάνα. Που λέγαμε το μάνα. Αυτό είναι το πράνα. Και οι αλχημιστές το ονόμασαν το ελιξίριο της αθάνατης ζωής. Θα το συναντήσουμε. Υπάρχει λοιπόν διάχυτο να σκεφτόμαστε γύρω μας, στη φύση, και αυτά τα μόρια που εμπεριέχει τα συλλαμβάνουν ασυνείδητα όλα τα έμβια τα όντα, αλλά οι άνθρωποι πλέον ήρθε ο καιρός που πρέπει να τα συλλαμβάνουμε συνειδητά. Αυτό το ρευστό να ξέρουμε με τι τρόπο να το συλλέγουμε. Από τι, από το ηλιακό φως. Στο νέο πολιτισμό έχει υποθεί που θα έρθει, οι άνθρωποι ακριβώς θα μάθουν τον τρόπο πώς να συλλέγουν τα μόρια αυτά, τα στοιχεία αυτά του πράνα και πώς να τα κατευθύνουν μέσα τους. Έτσι λοιπόν, πρέπει να συλλαμβάνουμε με ποιο τρόπο άραγε τα στοιχεία αυτά μέσα μας. Ένας τρόπος υπάρχει. Και είναι απλός, θα πω απλός. Συγκεντρωνόμαστε. Η συγκέντρωση είναι ένα πρωταρχικό και πολύ σημαντικό βήμα. Είτε όταν αντικρίζουμε στο φυσικό επίπεδο τον ήλιο, είτε διαλογιστικά. Συγκεντρωνόμαστε. Καταρχάς αυτό. Και μετά ανεβαίνουμε με τη σκέψη μας στις ανώτερες, τις πιο λεπτές πνευματικές περιοχές. Και τι κάνουμε εκεί όταν ανέβουμε? Αφινόμαστε, παραδιδόμαστε, διατιθένεθα. Τι συμβαίνει τότε λοιπόν? Η ψυχή μας και το πνεύμα μας, αφού έχουμε ανοιχτεί τη συνείδησή μας και προσφερόμαστε σε αυτό που θα θέλουμε να μας έρθει, να δεχτούμε, σαν πολύ καλή χημική θα πω εγώ, ξέρουν ακριβώς, επειδή είναι πολύ καλή χημική, ξέρουν ακριβώς να συλλέξουν αυτά τα μόρια, τα εθέρια που χρειαζόμαστε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αφινόμαστε και τα συλλέγουμε. Έρχονται σε μας. Και αυτό πώς θα το δούμε? Θα το δούμε όταν την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στο φυσικό επίπεδο, ξαναλέω, ή στο διαλογισμό, θα δούμε ότι σιγά σιγά κτίζουμε κάτι. Δηλαδή τα αποτελέσματα, όσο να φαίνονται αργά, αρχίζουμε να τα αισθανόμαστε μέσα μας. Και ποια μπορεί να είναι αυτά τα αποτελέσματα, έτσι με μια γενικότητα μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να διαισθανθούμε ότι κάτι αποκαταστάθηκε σιγά σιγά μέσα μας. Με διάφορους τρόπους το νιώθει ο καθένας, διαφορετικά, έτσι. Ότι κάτι μπορεί να κατευνάσαμε μέσα μας. Και αντίθετα, κάτι άλλο να το δυναμοποιήσαμε. Που θα χρειαζόταν. Αυτοί είναι οι τρόποι. Ισχύουν. Αρκεί λοιπόν να παραδοθούμε και να το κάνουμε σωστά. Να κατανοήσουμε αυτό που γίνεται. Τελειώσαμε για σήμερα. Να πω κάτι. Να ρωτήσεις. Στις χώρες που δεν υπάρχει ήλιο. Δεν υπάρχει τόσο πολύ εμφάνιση του ήλιου. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι δεν προσλαμβάνουν νερά. Ναι, δεν προσλαμβάνουν το ίδιο. Ναι, είχα και εγώ στο νου μου χώρες που πραγματικά για πάρα πολλούς μήνες στερούνται τον ήλιο. Αλλά εκεί μπορεί να γίνει η διαλογιστική δουλειά. Οραματικά δηλαδή. Και από την τροφή να... Και ναι, γιατί εντάξει και εκεί έχουν
Έβλεπα, για παράδειγμα, ένα ντοκιμαντέρ για την Ολλανδία, για το Άμστερνταμ, και έβλεπες όλο αυτό το σκοτεινό και μιλούσαν εκεί οι άνθρωποι και λέγανε, μα η Ελλάδα σας που έχει αυτό τον ήλιο το καταπληκτικό και την αγαπούμε για την ηλιοφάνεια, εμείς εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και γι' αυτό είμαστε και ευλογημένοι, διότι για φανταστείτε, ο ήλιος δίνει ζωή σε όλα, δίνει στη διάθεσή μας, δίνει στα πάντα. Και είναι διαφορετική και η ιδιοσυγκρασία έτσι, των ανθρώπων. Να προσθέσω, να θυμίσω αν έχετε διαβάσει για την ηλιοθέαση, δηλαδή κάποιους ανθρώπους που έχουν δεδειγμένα ζουν μόνο από τον ήλιο. Έχετε διαβάσει? Αν βάλετε ηλιοθέαση στο Google θα βρείτε πολλά εκεί. Ναι. Όμως πρέπει να εξασκούνται για χρόνια στο διαλογισμό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη τεχνική. Είναι ηλιοθέαση. Βάλε, Δήμητα, αν έχεις δει, κάποιοι άνθρωποι που δεν παίρνουν ούτε τροφή ούτε νερό για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και επίσης πάρα πολλά προβλήματα της υγείας μας αποδίδονται τώρα πια στην έλλειψη της επαφής μας με τον ήλιο. Μέχρι που διάβαζα και πρόσφατα, κάποιοι ισχυρίζονται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά πιθανό να είναι, ότι ο καρκίνος του δέρματος που λένε πιθανό να οφείλεται και στην υπερβολική χρήση ενεργειακών. Γιατί είναι χημικά τα οποία προσλαμβάνει το σώμα μέσα. Πρέπει να χτιθόμαστε στον ήλιο. Παράγουμε τη βιταμίνη D με τις ακτίνες του ήλιου και χίλια δυο άλλα. Θα σας στείλω με mail κάποια άρθρα, αν σας ενδιαφέρει, σε εσάς τους δύο που έχω το mail σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το έχω και το δικό σου, δεν έτυχε να σου στείλω. Μα θυμάμαι ότι και οι γιατροί συνιστούν την έκθεση στον ήλιο. Βέβαια, μια προσοχή. Εγώ είχα γεννήσει την κόρη μου και μου είχε πει, ήταν νεογέννητο και ήταν άνοιξη. Μου είχε πει λοιπόν ότι όταν βγαίνει ο ήλιος, θέλω να μου την πηγαίνεις τις πρώτες μέρες. Ήταν. Στην άκρη. Όχι τώρα, είναι πλανημένη. Στην άκρη του δωματίου, στην μπαλκονόπορτα, να τη βλέπει, όχι έξω, έπειτα μωρό. Να βλέπει όμως, να τη βλέπει ο ήλιος. Θέλω να τη βλέπει ο ήλιος. Μου το είχε έτσι ειδικά. Και εμένα μου έκανε εντύπωση μία κυρία μεγάλη που μου είπε ο γυναικολόγος της, που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, της σύστηνε να αδειάζει την κοιλιά της για κάποια γυναικολογικά προβλήματα που είχε. Και μου έκανε τόση εντύπωση, μα τόση εντύπωση. Τα κρεατάκια στο γιο μου φύγανε από αυτή τη μέθοδο. Ενός γιατρού ναι, να το πηγαίνω στον ήλιο. Γιατρές στον ήλιο. Ναι. Ο γιος μου δεν μπορούσε να πάρει να πνοεί. Και τώρα λένε πως κάνουν έγκλημα να λένε όχι ήλιος, όχι ήλιος, γιατί οι ακτίνες. Όχι, ισχύει αυτό που λες. Είναι μεγάλη απάτη. Μας θένε άμμος, τους έλεγε το άρθρο. Εταιριών. Μας θένε άμμος. Και τα νηλιακά προβλήματα τα νηλιακά. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που λες για ανθρώπους που ζουν μόνο από το πράνα, το αναφέρει. Τον ήλιο όμως, το τόνιζε η ηλιοθέαση. Το πράνα και το λέει και ο Γιογκανάντα, στο περίφημο βιβλίο του Αυτοβιογραφία ενός Γιόγκη, αναφέρει ότι έχει γνωρίσει δύο ανθρώπους που ζούσαν μόνο. Που ζούσαν χωρίς τροφή. Από ό,τι θυμάμαι δεν δίνει την εξήγηση. Λέει, ζούσαν χωρίς τροφή. Ναι, αυτοί οι γιόγκοι πια γίνανε γνωστοί από έναν γιατρό που, δυτικό, που διαλογιζόταν 40 χρόνια και μετά από 40 χρόνια μπόρεσε να ζήσει με ηλιοθέαση μόνο και απομονώσανε και πάνω από μήνα, δεν ξέρω για πόσο καιρό, κάποιον από αυτούς, κάποιον γιόγκη, τέλος πάντων, δυτικό ή ανατολικό, δεν ξέρω. Τον απομονώσανε σε κάποιο νοσοκομείο για να αποδείξουν, ναι, ότι όντως ούτε έτρωγε ούτε έπινε κάτι. Το μόνισε για πιο πολλά. Οι επιστήμονες είπαν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά πώς μπορεί να διάγνωση φυσιολογικά, πώς κανένα πρόβλημα, ούτε να πίνει νερό, ούτε να τρώει τίποτα. Δεν τρώει γιατί δεν πίνει, δεν πάει τώρα. Όντως λέει έτσι είναι. Δεν έχουμε καταλάβει πώς, αλλά έτσι δεν έχουμε καταλάβει πώς, αλλά έτσι δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση, λένε, αλλά όμως ζει έτσι. Αλλά έλεγε εκείνος εκεί ότι δεν είναι εύκολο για τον καθένα να το κάνει αυτό, ο δυτικός που 40 χρόνια διαλογιζόταν για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ίσως η ανθρωπότητα
μια εξέλιξη με το επόμενο εξελικτικό βήμα, να μπορέσει να το κάνει αυτό, να μην χρειάζεται τροφή. Ναι. Να μπορέσει να ζει από τον ήλιο. Α, έτσι το θυμήθηκα όταν είπε αυτό η Με τον άλλο πολιτισμό. Ακόμα κάτι να ρωτήσω τώρα πια. Σημαίνει αυτό το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται σε κάποιο γεωγραφικό πλάτος, παράδειγμα στον Ισημερινό ή εμείς ή άλλοι σε Νορβηγία, συστήνεται να ζουν εκεί που γεννήθηκαν? Τι εννοείς? Δηλαδή, αυτοί που γεννήθηκαν στην Αφρική, να παραμένουν για πάντα στην Αφρική. Γιατί αν ένας από την Αφρική φύγει να πάει στην Νορβηγία, αυτό είναι το ακραίο παράδειγμα, ενδεχόμενα δεν θα έχει την βιολογική, τον βιολογικό εξοπλισμό να αποφύσει το πράγμα από εκεί πάνω. Ενώ εκεί είναι βιολογικά προγραμματισμένη από το DNA τους, έτσι ώστε να γίνεται... Από όλα. Λογικό μου φαίνεται. Πρέπει ίσως να έχει μια βάση, δεν το ξέρω. Τα προβλήματα που έχουμε πολύ λαοί που είμαστε στη ζώνη περίπου των ευκράτων κλιμάτων, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, που τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουμε επαφή με τον ήλιο, αλλά παραμένουμε σε παρόμοιο γεωγραφικό πλάτος, να έχουμε δημιουργηθεί ένα σώρο προβλήματα. Πολύ πιθανό. Πολλά από τα προβλήματά μας οφείλονται στην έλλειψη. Αλλά αυτός που παραμένουν στο ίδιο, στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Να συνεχίσω επίσης ότι αυτό με την έκθεση του ήλιου είναι αρκετά tricky point, αρκετά λεπτό σημείο, γιατί πράγματι υπάρχει τρύπα στο όζον που δεν υπήρχε πριν 50-70. Άρα, συγγνώμη, κάποιοι λένε ότι υπάρχει λίγο απάθεια. Το ότι η περιόδηση από την εμβολία προκαλεί καρκίνο είναι δεδομένο. Ναι. Από ένα βαθμό και πάλι. Ναι. Και να θυμηθούμε ότι και το νερό, ανάλογα το πώς επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα, που είναι ευεργετικό ή βασανιστή. Έτσι. Ή και θανατηφόρο. Ναι, ναι. Μα προσεκτικοί νομίζω πρέπει να είμαστε. Έτσι, δηλαδή. Γιατί ακριβώς αν μέχρι να αποδειχθεί κάτι, δεν είναι ανάγκη να είμαστε, να εκτιθέμεθα στον ήλιο, όταν είναι κάθετες οι ακτίνες ώρες ολόκληρες, όταν είναι κάθετες οι ακτίνες. Ναι, δεν είναι εκεί. Το σώμα σου πονάς να κάθεσαι. Δεν λέμε αυτό, μπράβο. Αλλά το ότι οι φαρμακευτικές αλφές, όλα αυτά τα αντιλιακά τέλος πάντων και τα λοιπά έχουν τέτοιες ουσίες. Δεν λέμε αυτό και έχεις δίκιο, γιατί πρέπει να είμαστε. Να βάζει 5 κιλά αντιλιακό πάνω και να κάτσει από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ούτε αυτό είναι σωστό. Έτσι, έτσι. Όταν είναι κάθετες. Σημασία τελικά βλέπουμε ότι έχει η στάση μας απέναντι σε αυτό που λέμε ήλιο. Και να λειτουργούμε με μέτρο. Αλλά να έχουμε την εστίαση διαφορετική από όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να αλλάξει η στάση μας, η εστίασή μας ως προς αυτό. Να δούμε όπως μας το εκθέτουν πιο πνευματικά τον ήλιο. Να τον δούμε σαν ένα μέσο, μια πνευματικό και οντότητα. Και να θυμίσω και πώς έλεγαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον θεό τους. Ρα, δηλαδή ήλιος. Ναι, ναι. Είναι γνωστό αυτό. Είναι το θυμίζω λίγο. Ναι, ναι. Οι ηλιοκεντρικές ήταν όλες τις θρησκείες εκτός τον χριστιανισμό, τον μεθανισμό και ποιον άλλο, και, τους Εβραίους. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι ηλιοκεντρικές.